Πάμε στο πρώτο ερώτημα, πρωτότυπο και σχετικά δύσκολο ερώτημα. Μας δίνει στην κύρια εκφώνηση την ισχύ δύο συνεπαγωγών. Δηλαδή μας λέει ότι το φι ταυτολογικά συνεπάγει το νοτ ψι και επίσης το ψι τυπικά συνεπάγει το νοτ χ. Και αμέσως μετά μας ζητάει διάφορα πράγματα τα οποία μας πηγαίνουν σε ελιθοπίνακα, δηλαδή σε αντίφαση, ταυτολογία, αντιφατικό σύνολο τύπων κτλ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας επιβάλλει να ισχύει η εκφώνηση. Έχουμε λοιπόν καταρχάς ότι το φι ταυτολογικά συνεπάγει το νοτ ψι. Ισχύει αυτή η ταυτολογική συνεπαγωγή, οπότε με βάση τον ορισμό τον οποίο θα επικαλεστούμε τώρα, όταν η υπόθεση είναι αληθής, τότε και το συμπέρασμα είναι αληθές επίσης. Δηλαδή αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι όταν το φι είναι αλήθεια, τότε και το νοτ ψι είναι αλήθεια και ισοδύναμα το ψι είναι ψέμα. Αυτό λοιπόν με επιβάλλει προσοχή όταν το φι είναι αλήθεια. Κατά τα άλλα βέβαια μπορεί και το φι να είναι ψευδές. Αυτό που σίγουρα όμως δεν ισχύει και αυτό θα είναι και το συμπέρασμα το οποίο θα συγκρατήσω, αυτό το οποίο αποκλείεται να συμβαίνει είναι το φι να είναι αληθές και επίσης το ψι να είναι και αυτό αληθές. Επίσης τώρα από το δεύτερο τύπο παρατηρούμε ότι μας δίνει την ισχύ μιας τυπικής συνεπαγωγής. Κατευθείαν το μυαλό μας πρέπει να πάει στα θεωρήματα εγκυρότητας πληρότητας και να το κάνουμε κολοτούμπα σε ταυτολογική συνεπαγωγή. Δηλαδή έχουμε το ψι ταυτολογικά συνεπάγει το νοτ χ. Προσοχή, έτσι δεν πηγαίνει από το φι στο ψι για το ψι στο νοτ χ για παράδειγμα για να κάνω ένα συμπερασμό ακολουθία συνεπαγωγών. Άρα λοιπόν πάλι το συμπέρασμα το οποίο βγάζω είναι ότι αποκλείεται το ψι ταυτόχρονα να είναι αληθές και το χ επίσης να είναι αληθές. Αν συνέβαινε αυτό τότε θα είχα αλήθεια συνεπάγει νοτ αλήθεια, δηλαδή αλήθεια συνεπάγει ψέμα, δηλαδή ψευδές. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο σενάρια δεν παίζουν, έτσι. Τώρα, ακριβώς λόγω της πολυπλοκότητας εντός εισαγωγικών αυτών των υποθέσεων, θα πάω να φτιάξω λίγο έναν αληθοπίνακα για τα φι, ψι και χ. Δηλαδή, από τα 8 σενάρια τα οποία υπάρχουν, 2 στην τρίτη, 8 από τη μίση δηλαδή, των μεταβλητών, να δούμε ποια από αυτά είναι εφικτό να υπάρχουν και ποια δεν είναι εφικτό να υπάρχουν. Διότι τώρα στους τύπους οι οποίοι ακολουθούν εμπλέκονται 3 προτασιακές μεταβλητές. Άρα λοιπόν πρέπει να συνδυάσουμε όλη αυτή την πληροφορία σε έναν αληθοπίνακα. Αλήθεια, ψέμα, ψέμα λοιπόν, ψέμα, αλήθεια, αλήθεια. Ψέμα, αλήθεια, ψέμα και τις άλλες δύο, ψέμα, ψέμα, αλήθεια και ψέμα, ψέμα, ψέμα. Πάμε λοιπόν τώρα στην πρώτη υπόθεση την οποία είχαμε, λόγω της ισχύως του φι ταυτολογικά συνεπάγει το νοτ ψι. Αυτό σημαίνει αμέσως ότι αποκλείεται το φι να είναι αλήθεια και το ψι να είναι αλήθεια. Δηλαδή, αυτομάτως καίγεται η πρώτη αποτίμηση, αποκλείεται να ισχύει αυτή η τριπλέτα και καίγεται και αυτή εδώ αποτίμηση. Αποκλείεται επίσης να ισχύει αυτή εδώ η τριπλέτα. Τώρα, από την ακριβώς από κάτω υπόθεση την οποία έχουμε, έχουμε ότι επίσης αποκλείται να ισχύει ότι το ψ είναι αλήθεια και το χ είναι αλήθεια. Ψάχνω λίγο πιο κάτω λοιπόν και βλέπω ότι υπάρχει ακόμα μία αποτίμηση, η οποία είναι αυτή εδώ, που το ψ είναι αλήθεια και το χ είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν τα 5 σενάρια για τις μεταβλητές μου, για τους τύπους μου δηλαδή και πώς συμπεριφέρονται σαν μεταβλητές, είναι αυτά εδώ. Εντάξει. Οπότε, επί αυτών των 5 σενάριων θα πάω και θα ελέγξω αν ισχύει το κάθε ένα από τα ερωτήματα. Πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο ερώτημα, να ελέγξουμε την ισχύ μιας ταυτολογικής συνεπαγωγής. Δηλαδή, αν το ψι ταυτολογικά συνεπάγει τον τύπο νοτ φι. Κάνω τώρα μια απλή αντικατάσταση, ας πούμε, και έχουμε και λέμε ότι στην πρώτη και στη δεύτερη αποτίμηση από αυτές που με ενδιαφέρουν, το ψι είναι ψευδές, άρα λοιπόν ισχύει η ταυτολογική συνεπαγωγή, έχουμε ψευδή υπόθεση. Πάμε στην τρίτη αποτίμηση, έχουμε αλήθεια από τη μία μεριά στο ψι, ταυτολογικά συνεπάγει το νοτ φι, το οποίο και αυτό με τη σειρά του είναι αλήθεια, νοτ ψέμα δηλαδή αλήθεια, και στις άλλες δύο αποτιμήσεις το ψι είναι ψευδές, άρα έχουμε ψέμα συνεπάγει οτιδήποτε και ψέμα συνεπάγει οτιδήποτε. Διαπίστωσα λοιπόν ότι πράγματι αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι στις 5 αυτές αποτιμήσεις που μου επιβάλλεται να έχουν τα φι, ψι και χ λόγω της ισχύως των δύο ταυτολογικών συνεπαγωγών, αναγκαστικά λοιπόν θα ισχύει και ότι το ψι ταυτολογικά συνεπάγει το νοτ φι. Πάμε στο επόμενο ακριβώς. Μας λέει ότι ο τύπος ψ και χ είναι αντίφαση. Εντελώς ανάλογα σκεπτόμενοι, τσιμπάω τις 5 αποτιμήσεις να δω τι γίνεται με τον τύπο ψ και χ. Είναι και λογικό και, οπότε είναι πολύ εύκολο. Εδώ έχουμε ψέμα και αλήθεια το οποίο μας κάνει ψέμα. Εδώ έχουμε ψέμα και ψέμα το οποίο μας κάνει ψέμα. Αλήθεια και ψέμα το οποίο μας κάνει ψέμα. Ψέμα και αλήθεια που μας κάνει ψέμα. Ψέμα και ψέμα που μας κάνει ψέμα. Άρα λοιπόν πράγματι σε αυτές τις 5 αποτιμήσεις ο τύπος είναι ψευδής. Συνεπώς το ερώτημα είναι επίσης σωστό. Στο τρίτο ερώτημα μας λέει ότι το σύνολο τύπων ψ, χ είναι αντιφατικό. Δομείται ένα σύνολο τύπων δηλαδή τώρα από, από αυτούς τους δύο τύπους και πράγματι παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει αποτίμηση που να κάνει και τους δύο τύπους αληθείς ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν και το τρίτο ερώτημα είναι σωστό. Και κλείνουμε με το τελευταίο τύπο, όπου εδώ πέρα θα κάτσω να φτιάξω λίγο τον αληθοπίνακα επί αυτών όμως των 5 αποτιμήσεων. Δηλαδή έχουν απορριφθεί οι προηγούμενες αποτιμήσεις, άρα λοιπόν εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται πλέον μόνο σε αυτές τις 5 αποτιμήσεις. Και εδώ τώρα κατασκευάζουμε κανονικά τον αληθοπίνακα, τον οποίο θα συμπληρώσουμε σε αυτές τις 5 γραμμές.
Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι ο τύπος είναι ψη, συνεπάγει not φι και not χι. Και πάμε να κάνουμε τον αληθοπίνακα. Πάμε στην τρίτη γραμμή καταρχάς. Εδώ πέρα έχω το ψη αριστερά, άρα έχω ψέμα, συνεπάγει οτιδήποτε, άρα λοιπόν είναι αλήθεια. Στην από κάτω ακριβώς γραμμή πάλι το ψη είναι ψευδές, άρα είναι ψέμα, συνεπάγει οτιδήποτε, άρα είναι αλήθεια. Πάμε στην τρίτη γραμμή. Εδώ το ψη είναι αληθές, άρα πρέπει να εξετάσουμε τον υπόλοιπο τύπο τι γίνεται. Έχουμε not φι και not χι, που φι έχουμε ότι είναι ψέμα, άρα το not φι είναι αλήθεια, και επίσης όπου χι έχουμε ψέμα, άρα το not χι είναι και αυτό αλήθεια. Άρα έχουμε αλήθεια, συνεπάγει αλήθεια, δηλαδή αλήθεια. Και στις υπόλοιπες δύο αποτιμήσεις ο τύπος είναι ψέμα, συνεπάγει οτιδήποτε, διότι το ψη είναι ψευδές, άρα λοιπόν ο τύπος είναι αληθής. Συνεπώς και το τέταρτο ερώτημα είναι σωστό. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτό το σωστό λάθος.